Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Είμαστε ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης Μακεδονίας Θράκης, της τηλεόρασης του Σέντερ, για να παρακολουθήσετε και να την παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Μαζί μας ο Νίκος Φιτσέρης. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια Γιάννη. Πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στους τηλεθεατές του Σέντερ. Είμαστε εδώ. Στο στρατηγικής σημείο αναφοράς ουσιαστικά, ναι, στο στρατηγικό σημείο αναφοράς για κάθε παρέλαση μπαλκόνι του Σέντερ. Είμαστε εδώ, ο καιρός γιορτάζει, είναι εορταστικός, είναι καθαρά ανοιξιάτικος, είναι καθαρά ανοιξιάτικος. Αφήσουμε να πεις τα δύσκολα της χειμερινής περίοδου, είναι εξαιρετική ημέρα για να κατεβούν όλοι οι καβαλιώτες εδώ κάτω στην παραλιακή να καμαρώσουν τα βλαστάρια. Και όσοι μείνουν στο σπίτι να συντονιστούν, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Σέντερ, όπου γύρω στις 12 παρατέταρτο με την παρουσία της φιλαρμονικής βάντας του Δήμου Καβάλας θα ξεκινήσει και επίσημα η παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μαζί μας όμως είναι και ο Σάκης Κολυβάς. Σάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ζήτω το έθνος. Σήμερα μια ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης και κυρίως μια ημέρα που πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία. Γιατί η Εθνική Επανάσταση του 1821, που κάποιοι θεωρούν ότι είναι και ταξική, εγώ δεν θα διαφωνήσω, έχει και μεγάλο ταξικό πρόσημο, έγινε να μας διδάξει πολλά. Αρκεί να την διαβάσουμε και να τη διαβάσουμε όχι μόνο μέσα από τα σχολικά βιβλία, να τη διαβάσουμε εννοώντας να, λέγοντας διαβάσουν, εννοώ να διαβάσουμε τα βιβλία που είναι γύρω, βιβλιογραφία που είναι γύρω από την Επανάσταση του 1821, να ξεκινήσουμε αρκετά προπήν και κυρίως να διαβάσουμε τα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών. Εκεί θα καταλάβουμε πολλά πράγματα και θα μάθουμε πολλά πράγματα που φαντάζομαι στη συνέχεια με σένα Γιάννη και με τον Νίκο θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Ηλιόλουστη ημέρα, με έχετε βάλει και ακριβώς τον ήλιο, δεν ξέρω τώρα κάτι θέλετε να μου πείτε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όμως. Χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες, στις Βαγγελίτσες, στις Ευαγγελίες. Σήμερα. Χρόνια πολλά και στη θεία μου. Γεια σου, θεία. Λοιπόν, και ευχόμαστε σήμερα, αυτή η μέρα, έτσι όπως βγήκε ο ήλιος, να είναι μια ημέρα που θα είναι αφετηρία για τουλάχιστον για τον ψυχισμό των Ελλήνων που περνάνε δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Έτσι ακριβώς. Νίκο. Να πούμε επίσης ότι. Να πούμε τι θα δούμε σήμερα καταρχάς. Πέρα από αυτό. Να όσοι πούμε, είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση του Σέντερ, θα δούμε live την παρέλαση της Καβάλας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης στην παραλιακή της Καβάλας, θα δούμε από τις 3 και μετά ξανά την παρέλαση της Καβάλας, την παρέλαση της Ελευθερούπολης, του Ποδοχωρίου, της Χρυσούπολης, της Δράμας και των Σερών. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και του τηλεοπτικού προγράμματος. Σήμερα είναι αυτό. Είναι οι παρελάσεις, είναι όλες οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο. Παρεμπιπτόντως, επειδή έχουν βγει διάφορα πάλι ρεπορτάζ για το πόσο καλά είναι ενημερωμένα τα παιδιά, οι μαθητιώς, η νεολαία, για το τι ακριβώς γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, δεν μου άρεσαν ποτέ τα εύκολα αναθέματα. Βγαίνουμε με ένα μικρόφωνο, παίρνουμε 10 δηλώσεις, τα παιδιά μπλοκάρουν, κομπλάρουν μπροστά στο μικρόφωνο, λένε δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, ή μερικά πράγματι δεν ξέρουν και εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε το πώς λειτουργεί το ελληνικό σχολείο και κατά πόσο τα παιδιά όντως είναι ενημερωμένα για αυτές τις επαιτίους, αλλά χωρίς κραυγές, χωρίς εύκολα αναθέματα. Απλά θα πρέπει να γίνει ενδεχομένως πιο συντονισμένη δουλειά. Δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να αφιερώνεται και μια εβδομάδα πριν από την Εθνική Επέτειο σε ζητήματα που να αφορούν το συγκεκριμένο γεγονός πολύ επίπεδα και μέσω ιστορικών συγγραμμάτων και μέσω ποιημάτων, τραγουδιών, μέσω της δημοτικής παράδοσης. Τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι, οι δάσκαλοι τους ξέρουν αυτούς τους λόγους, μερικές φορές είναι εγκλωβισμένοι στα αναλυτικά προγράμματα. Εύκολα αναθέματα λοιπόν δεν χρειάζεται. Ούτε χρειάζεται κανένας ιδιαίτερος ενθουσιασμός υπό την έννοια ότι δεν τρομάζουν οι εχθροί από την παρέλαση των παιδιών. Απλά είναι μια καλή μέρα για να θυμηθούμε, να αναπολύσουμε, να
αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία. Αυτό είναι η ιστορία. Η επιστήμη της ιστορίας μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τι έγινε στο παρελθόν και να βγάλουμε συμπεράσματα χρήσιμα για το σήμερα και το αύριο. Μάλιστα, και όπως είπε λίγο νωρίτερα και ο Νίκος Σπιτσέρης, Άκη Κολυβά, κυρίες και κύριοι, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της τηλεόρασης του Σέντερ σήμερα Σάββατο, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, διαμορφώνεται αντίστοιχα με την προβολή των παρελάσεων από τους όμορους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αλλά και των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων στην υπόλοιπη περιφέρεια. Καθώς τα συνεργεία της τηλεόρασης του Σέντερ βρίσκονται σε Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, Ποδοχώρη, Σέρες, Δράμα και θα έχετε δυνατότητα να έχετε μια εικόνα από όλα αυτά τα σημεία. Έξω η Έλενα Σερεφίδου με τον Κυριάκο Κουτσούροφ, καθώς τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου, ενώ λίγο αργότερα και λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί και η υπνώση, η και η κατάθεση στεφάνου στο ιερό της πόλης, στο δημοτικό κήπο. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, να πούμε Νίκο ότι τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θόδωρο Μαρκόπουλο, στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλους τους δήμους, εκπροσωπούν η Περιφερειακή Σύμβουλη, εντεταλμένος σύμβουλος Θάσου, ο κύριος Σταύρος Τσολάκης, στο Δήμο Θάσου. Στο Δήμο Νέστου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αλέξανδρος Ιωσιφίδης και στο Δήμο Παγκαίου, ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας, Σωτήρης Παπαδόπουλος. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης για να εκπροσωπήσει την παρέλαση εδώ για την Εθνική Επέτειο στην Παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε θα εκπροσωπήσουν οι κυβερνητικοί. Θα είναι οι βουλευτές. Έτσι θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης, θα είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές. Εντάξει, δεν είναι σόνι και καλά απαραίτητο σε κάθε παρέλαση να υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Δεν θα ήταν κακό να υπήρχε, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα έκανε μεγάλη διαφορά. Σάκη, είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολλής λόγος για το ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, για το αν οι κυβερνητικοί βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα ανεβούν ή όχι στην εξέδρα των επισήμων. Γιάννη, τώρα κανονικά ανεβαίνουν στην εξέδρα των επισήμων και καλά κάνουν. Αυτή είναι και αυτό μέρος των καθηκόντων τους. Υπήρξε μία περίοδος όπου αυτά ήταν ζητήματα που κατά τη γνώμη μου ουδέποτε θα έπρεπε να είναι ζητήματα. Είναι απλό. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ο βουλευτής ανεβαίνει και στην εξέδρα των επισήμων. Άλλωστε είναι εκλεγμένος από το λαό. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα το εξαιρετικό ή όλα έχουν τη σημασία. Σάκη. Μεγάλο θέμα ανοίξαμε και το άνοιξε το θέμα ο Νίκος και από το θέμα της παιδείας. Γιατί η μέρα σήμερα δεν αρμόζει για να γκρινιάξουμε. Αλλά όλα έχουν ξεκινήσει βάσει μιας κατεύθυνσης που αποφάσισε η ελληνική πολιτεία. Κάποτε το ελληνικό έθνος έπρεπε να αποκτήσει μια στιβαρή εθνική συνείδηση. Και αυτή την κατεύθυνση είχε και η παιδεία τότε. Θυμόμαστε όλοι, εγώ με τον Νίκο είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, με τις εικόνες στα σχολεία, με τους επαναστάτες του 1821, μαθήματα που βέβαια και εκεί είχαν επιλέξει τι θα διδάξουν. Πάντα κάποια κομμάτια που ενοχλούν από την ιστορία και δείχνουν και το μεγαλείο, αν θέλεις, κάποιων ανθρώπων, αλλά και το ανθρώπινο κομμάτι των επαναστατών, το αφαιρέσαμε. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή η οποία προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε ένα διεθνισμό, μια παγκοσμιοποίηση. Να αισθανθούμε όλοι Ευρωπαίοι, αν θέλεις, Αμερικανοί, πολίτες του κόσμου. Και είναι κάτι που δεν το κρύβουν, το έχουν πει. Γι' αυτό υπήρχε η ζήτηση, ας πούμε, στα βιβλία, τα σχολικά και τη σχέση μας με τους Τούρκους, μεταξύ Υπουργείων Εξωτερικών και Υπουργείων Παιδείας Τουρκίας και Ελλάδας. Να βγάλουμε, λέει, μερικά πράγματα, να τα αφαιρέσουμε. Να μην υπάρχει αυτή η μνήμη και να μην υπάρχει κόντρα, να μην υπάρχει γενικά πολλά πράγματα. Τώρα αυτό είναι σωστό Ελλάδος, το κρίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ με αυτή την πρακτική. Όχι, Σάκη, να πούμε από την αρχή ότι είναι λάθος το να μελετάς την ιστορία, το να μελετάς την ιστορία και να διδάσκεσαι από αυτή. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ούτε αναζωπήρωση εθνικισμού ούτε μυσαλλοδοξίας. Ίσα-ίσα που μελετώντας την ιστορία, μελετώντας αν θες τις σφαγές. Διότι σφαγές έγιναν. Ναι. Δεν είναι κακό να εξάγει συμπεράσματα για ένα ειρηνικό μέλλον. Τα απομνημονεύματα του Μαρμαγιάννη, Μακρυγιάννη, αν τα διαβάσει κάποιος, θα δει όλο το μοσαϊκό. Θα δει τα πάντα.
και θα δει ότι στην Επανάσταση του 1821 συμμετείχαν και από άλλες εθνικές ομάδες. Και συμμετείχαν στον κοινό αγώνα για να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό. Που ο Οθωμανικός ζυγός ήταν και ταξικός εκτός από εθνικός. Έτσι πρέπει να το πούμε. Όσο τώρα, και να μας αρέσει. Τώρα, μια αλλά, που το λες, ναι. Μια που το λες, θα ήθελα σε ένα προσφυλές. Σε ένα προσφυλές θέμα που ανακύπτει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και που κατά τη γνώμη μου επίσης είναι λαθεμένο. Επίσης είναι λαθεμένο γιατί η ιστορία δεν τεμαχίζεται. Ούτε η πραγματικότητα τεμαχίζεται. Τώρα αλήθεια. Στο ερώτημα λοιπόν, όταν μπαίνει με διαζευτικό ή εάν ο αγώνας της εθνικής παλιγγενεσίας ήταν ταξικός ή εθνικό απελευθερωτικός, η απάντηση ήταν πολύ απλά ότι ήταν και τα δύο. Πολύ άλλωστε απλό. Η αστική τάξη όχι μόνο στην, όσον αφορά τον ελληνικό αγώνα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο έπαιξε έναν ρόλο επαναστατικό εκείνη την περίοδο. Η αστική τάξη ήταν ο φορέας της ανάδειξης του εθνικισμού για πολλούς λόγους και γιατί όχι και για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Αυτοί που εύκολα λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ταξικό πρόσημο στον αγώνα της ελληνικής εθνικής παλιγγενεσίας θα πρέπει να αναρωτηθούν πως αστεί άνθρωποι πλούσιοι όπως για παράδειγμα ο άρχοντας από τις Σέρες ο Εμμανουήλ Παπάς διέθεσε για παράδειγμα όλη του την περιουσία στον αγώνα. Για ποιο λόγο προύχοντες από τον Πόντο, από την Μικρασία, από τη Θράκη διέθεσαν όλη τους την περιουσία στον αγώνα. Αυτοί τι ήταν, αστεί ήταν. Ύστερα, πέραν των οπλαρχηγών, αυτός ο αγώνας εμπνεύστηκε, καθοδηγήθηκε από ποιους, από τους ελάχιστους μορφωμένους της εποχής. Σωστά. Αυτοί τι ήτανε. Και αυτοί αστεί ήτανε. Απ' την άλλη, αν μπει στη διαδικασία να πεις ο αγώνας ήταν ταξικός, τελεία και δεν το συζητώ, πάλι είναι ένας τεμαχισμός της ιστορικής μνήμης που δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Απλά είναι τα πράγματα. Ήταν και τα δύο. Η ιστορία όπως και η πραγματικότητα είναι πολύ σύνθετες, ανέκαθεν ήταν. Συμφωνώ μαζί σου σε μεγάλο βαθμό και θεωρώ, Νίκο μου, ότι εδώ δίνεται και απάντηση για τις εξέδρες. Γιατί ο συμβολισμός, οι παρελάσεις και όλα αυτά δείχνουν κάτι. Τιμή στην ιστορία και στους αγώνες κάποιων ανθρώπων. Τώρα δεν ξέρω πώς συμβανδίζει το ναι σε όλα ή το ότι δεν κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ για το λαό μου, αλλά και για άλλα πράγματα, για τα νούμερα κτλ. Και την ίδια στιγμή τιμώ τους επαναστάτες οι οποίοι διέδεσαν τα χρήματά τους, διέδεσαν την οικογένειά τους, διέδεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πέθαναν. Πολλοί από αυτούς δεν στη φυλακή και εκτελέστηκαν και κρεμάστηκαν, γιατί αυτό είναι και η ιστορία. Και ταπεινωμένοι και ως παρείες. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι με αυτούς? Όπως κάποια στιγμή θα ήθελα, Νίκο μου, να κάνουμε αυτή την κουβέντα, σήμερα η μέρα δεν αρμόζει, και να πούμε τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία. Γιατί η υποκρισία περισσεύει. Περισσεύει πάντα στις εθνικές γιορτές. Ακόμα και τις ημερομηνίες που τις αλλάξαμε για διάφορους λόγους. Ακόμα και ότι οι επαναστάτες τώρα δεν πήγαν με τις ευλογίες. Αν δεν είναι η μέρα να τα πούμε, Σάκη, τώρα αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε αυτά. Αυτή η ιστορία για τις ημερομηνίες νομίζω ότι είναι πολύ φασαρία για το τίποτα. Όχι, δεν επιλέχθηκε. Για διάφορους συμβολικούς λόγους. Να το πούμε όμως. Μια ημερομηνία, η 25η Μαρτίου. Τώρα, το αν σηκώθηκε το συγκεκριμένο λάβαρο, τη συγκεκριμένη μονή, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτά τώρα νομίζω ότι είναι λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, Νίκο μου. Ναι, ναι. Ο αγώνας της εθνικής παλιγγενεσίας έγινε. Είναι ένα ιστορικό γεγονός που αποτιμάται. Από συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό δεν θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ότι μεγαλύτερη σημασία, χωρίς καμιά περίπτωση να υποτιμούμε οτιδήποτε, μεγαλύτερη σημασία από τις μεγαλύτερη σημασία έχουν τα παιδιά να μάθουν να προσεγγίσουν ιστορικά και αυτή την περίοδο και άλλες περιόδους. Θα διαφωνήσουν πολύ μαζί σου, Νίκο μου, σε αυτό. Είναι πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να μάθουν τα παιδιά. Όχι, πρέπει να μάθουν. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και παρεμπιπτόντως, ένας καλά ενημερωμένος πολίτης, ένας ελεύθερος άνθρωπος, χωρίς φόβους, χωρίς σκιές. Λες εσύ ότι είναι επικίνδυνος πολίτης. Θέλω δεν να πω εδώ, θέλω να πω και με αφορμή αυτή τη συζήτηση και όχι
για να ευλογήσουν τα γένια μας, ότι στην εκπομπή επί της ουσίας που θα προβληθεί την επόμενη Τρίτη 28 του μηνός, τον απόϊχο της επετείου της Εθνικής Παλιγκινεσίας, η εκπομπή επί της ουσίας ασχολείται με μια άγνωστη αλλά σημαντικότατη πτυχή αυτού του αγώνα, τη συνεισφορά δηλαδή του όλου ελληνισμού στην υπόθεση του εθνικού ξεσηκωμού, τη συνεισφορά των Θρακών, των Ποντίων, των Μικρασιατών, που καταλαμβάνει ελάχιστο έως καθόλου χώρο στα σχολικά εγχειρίδια. Σάκη μου, δεν τη διδαχτήκαμε. Κάτι σκόρπια λόγια. Είναι αλήθεια. Και είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή την υπόθεση. Και δεν τη διδαχτήκαμε. Αξίζει οι τηλεθεατές να παρακολουθήσουν, να συντονιστούν την Τρίτη το βράδυ στις 10 στο πλαίσιο της εκπομπής επί της ουσίας με τον Νίκο Σπιτσέρη. Και να είναι βέβαιοι ότι θα ακούσουν καινούργια πράγματα. Καινούργια πράγματα. Ο πρόεδρος Θεϊκής Συστίας Νίκος Τσουμπάκης, ο Θόδωρος Λιμπεράκης που μελετά την ιστορία του θρακικού ελληνισμού, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Κυριάκος Λικουρίνος και ο πρόεδρος της Λέσχης Ποντίων Κοσμάς Χαρπαντίδης, όλοι τους καλοί μελετητές της ιστορίας, έχουν να πουν πράγματα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά, και είμαι βέβαιος ότι όσοι συντονιστούν το βράδυ της Τρίτης στις 10 στο Σέντερ θα μάθουν καινούργια πράγματα για μια υπόθεση που ίσως θεωρούν ότι ξέρουν τα περισσότερα. Υπάρχουν πράγματα σημαντικά που καθόρισαν τον αγώνα και είναι άγνωστα. Μάλιστα, να πούμε ότι όσο ο Νίκος Πιτσέρης και ο Σάκης Πολυβάς αναλύουν τα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, αρκετός είναι ο κόσμος ο οποίος σιγά σιγά κατεβαίνει στην παραλιακή λεωφόρο, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την παρέλαση και να χειροκροτήσει τόσο τη μαθητιώσα νεολαία όσο και τα τμήματα στρατού. Από εκεί και μετά, για όλους όσους θα παραμείνετε στα σπίτια σας, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Μακεδονία Στράκη, στην τηλεόραση του Σέντερ. Παρακολουθείτε μια ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στην Εθνική Επέτειο και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η παρέλαση για να την παρακολουθήσετε και ζωντανά από τους δέκτες των σπιτιών σας. Έχουμε Σάκη. Στη συνέχεια, Γιάννη, μόλις κλείσουμε τη σύνδεσή μας, θα έχουμε ένα μίνι ντοκιμαντέρ περίπου 19 λεπτά από το Γενικό Επιτελείο Στρατού που μιλάει για την Εθνική Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Αξίζει να μείνουν συντονισμένοι, να το παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές. Έχουμε και ένα ακόμα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να το δείξουμε γιατί εξαρτάται το χρόνο της παρέλασης, που είναι αφιερωμένο στα 400 χρόνια σκλαβιάς και πώς φτάσαμε να ξεσηκωθούμε. Γιατί εδώ θα ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα και συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, πρέπει να γίνονται και σε εκπομπές, να δούμε όλο το μοσαϊκό. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Μέσα 400 χρόνια υπό την κυριαρχία των Οθωμανών υπήρχαν αυτοί που περνούσαν καλά. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είχαν πολλά προνόμια. Και ήταν αυτοί που με κάθε ευκαιρία προσπαθούσαν να καταπνίξουν οποιαδήποτε μορφή επανάστασης από τον αγανακτισμένο λαό. Γιατί μιλάμε για ένα λαό ο οποίος τι είχε, υπερφορολόγηση. Δεν του φτάνανε τα χρήματα για να ζήσει, δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Έλλειψη ελευθερίας. Στην εποχή που ζούμε, σιγά σιγά χάνεται η ελευθερία. Και πάνω απ' όλα, είχαν μια κατευθυνόμενη ζωή, πληροφόρηση και πρόβλημα στο να κάνουν όνειρα. Αυτό ήταν που κράτησε με 400 χρόνια. Κάποια στιγμή, βέβαια, συμφωνώ με τον Νίκο ότι υπήρξαν οι συγκυρίες. Είχαμε την Γαλλική Επανάσταση, είχαμε την Αμερικανική Επανάσταση, ένα περιβάλλον που άλλαζε. Ένα κύμα εθνικής αφύπνισης που διέτρεχε και αυτό, τη γυραιά ήπειρο απ' άκρου σ' άκρο. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές υπερεκτιμήσαμε εδώ, στο αυτό το σημείο, τη βοήθεια των Ρώσων. Όχι πως δεν βοήθησαν, του ρωσικού παράγοντα. Στην ιστορία όμως διασκόμαστε για το ομόδοξο έθνος, για τη Ρωσία κτλ. Ξεχνάμε στην ιστορία τη μεγάλη συμβολή της Γαλλικής Επανάστασης και την τεράστια συμβολή που είχε ο αμερικανικό, τότε το νεοσύστατο αμερικανικό έθνος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την χρονική στιγμή βοήθησαν τα μέγιστα. Και αν θέλω, τώρα ξέρω ότι κάποιος μπορεί να. Γιατί ο Ναύαρχος Κόδρικτον. Ναι, μπορεί κάποιος τώρα να λέει τι λένε. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Και να δούμε πραγματικά ότι πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν καταφέρουμε να έχουμε συμμαχίες με πολλούς και καταφέρουμε να συμβαδίζουν τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά τους. Και για να προχωρήσουμε, θα αναλύσουμε μετά την Εθνική Επανάσταση του 1821 πώς μπήκαμε στη διαδικασία να δανειστούμε από τους Εγγλέζους τότε,
με τι συνθήκες και όλα αυτά κρατάνε μέχρι σήμερα. Πάντως, και χθες το μαύρο πρόβατο είχαμε στην Τράπεζα της Ελλάδος που ξεκινάει από το 1824. Πάντως, ο πρώτος δανεισμός έγινε το 1824 από την Τράπεζα της Αγγλίας. Πάντως, Άκη, να πούμε ότι ο ρόλος των ξένων υπήρξε καταλυτικός και υπήρξε και όχι πάντα θετικός σε όλη αυτή την υπόθεση. Υπήρχε καταρχάς ένα φιλελληνικό κίνημα που λόγω ακριβώς αυτού του κύματος της εθνικής αφύπνισης, επειδή η αναγέννηση καθώς και ο διαφωτισμός που υπήρξαν οι δεξαμενείς σκέψεις που οδήγησαν τελικά στα επαναστατικά και εθνικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη, ήταν εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, προέκυψε αυτομάτως το ζήτημα πώς είναι δυνατόν να χαιρόμαστε που έχουμε ανεξάρτητο κράτος Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας κλπ. Και να μην υπάρχει Ελλάδα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα που αυτομάτως τέθηκε επιτάπητος, όχι από τις ηγεσίες, από ανθρώπους φωτισμένων όλων των χωρών, από ανθρώπους που είχαν μελετήσει την ιστορία, γράμματα, τέχνες και έμποροι. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο φιλελληνικό κίνημα, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει τις κυβερνητικές σκοπιμότητες, οι οποίες εξυπηρετούνταν μια χαρά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το θέμα είναι το εξής, ότι τότε οι κρατούντες δεν ήταν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτε με την Αυτοουγγαρία. Ήταν δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Αυστροουγγαρία θα τεμαχίζονταν και θα ακολουθούσαν τη μοίρα των πάλε ποτέ αυτοκρατοριών. Απλά δεν είχε γίνει καμιά συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα διαλύονταν αυτά τα μεγάλα μαγαζιά, να το πούμε έτσι σχηματικά, Σάκη. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένας λόγος να βιάζονται και φοβόντουσαν τις αλλαγές οι κρατούντες, το τότε κατεστημένο. Ήταν οι τραπεζίτες της εποχής, να το πω έτσι απλά. Ήταν οι άνθρωποι του συστήματος. Ήταν η πολιτική ηγεσία της εποχής. Ήταν αυτοί οι οποίοι εισέπραγαν το φόρο για τον Σουλτάνο. Ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν με χρυσόβουλα πολλές φορές τεράστιες περιουσίες. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ενάντια στην Επανάσταση και έχουμε και ιστορικά ήταν διαγραμμένες πολλές περιπτώσεις που κατέπληξαν οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση. Και φυσικά υπήρχαν οι ελληνικής καταγωγής προύχοντες, οι οποίοι ήταν καλά βολεμένοι. Γιατί τώρα λέμε λέγουμε με ευκολία 400 χρόνια, καλά το είπες, 400 χρόνια υπό τον Ρωμανικό ζυγό. Ναι, αλλά όμως αυτά τα 400 χρόνια δεν περνούσαν όλοι άσχημα. Υπήρχαν ελληνικής καταγωγής άνθρωποι που περνούσαν υπέροχα. Φυσικά. Οι οποίοι ήταν το ίδιο το σύστημα. Διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τι ήταν? Ήτανε ο διάδοχος, ήταν το επόμενο σχήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το οποίο βέβαια πολύ με τα δικά του γνωρίσματα. Να το πούμε αυτό, ότι η πτώση του Βυζαντίου και ο ερχομός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έγινε τόσο απλά. Υπήρξαν συσχετισμοί δυνάμεων, υπήρξαν πολιτικές επιλογές, βέβαια, πολιτικά παιχνίδια και υπήρχαν πολλοί μέσα στο Βυζάντιο που είπαν, κοίτα, εμείς αντί να έχουμε τους Δυτικούς, προτιμάμε να έχουμε τον Σουλτάνο, προτιμάμε να έχουμε το Τουρκικό Φέση. Το είπαν, αυτό είναι μια πραγματικότητα, να το πούμε. Η επιλογή του Σουλτάνου υπήρξε στρατηγική επιλογή. Έτσι ακριβώς. Και της τότε Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία δεν ήθελε να έχει αλυσβερίσια με τους παπικούς. Η οποία ουσιαστικά τότε έκανε κουμάντο, έτσι. Το κουμάντο τότε δεν το έκανε κάποιος άλλος. Τέλος πάντων. Από τότε, να μην Σάκη, μείνουμε εκεί, να πάμε πιο γρήγορα. Από τότε, Σάκη, σοβεί μέχρι τις μέρες μας το ζήτημα ανήκομεν εις τη Δύση ή στην Ανατολή. Εγώ έχω μπερδευτεί πάντως. Εγώ λοιπόν σε αυτό το ερώτημα πάλι θα πω ότι επειδή δεν μου αρέσουν οι τεμαχισμοί της πραγματικότητας, της ζώσας πραγματικότητας, καθώς και της ιστορικής πραγματικότητας, θα πω ότι ανήκουμε στη Δύση υπό την έννοια ότι τα φώτα στη Δύση τα έδωσε η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά φυσικά δεν ξεχνάμε σε καμιά περίπτωση και το
ανατολικό ή ανατολίτικο παρελθόν μας. Αυτή είναι η απάντηση που εγώ δίνω. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις. Και γεωγραφικά, να το δούμε. Είμαστε σε ένα τέτοιο κομβικό σημείο που ακουμπάμε Ανατολή και Δύση. Και γεωγραφικά. Και ο ελληνισμός μεγαλούργησε και προς την Ανατολή και προς τη Δύση. Και προς τη Δύση. Κυρίως όμως αυτοί που υιοθέτησαν τη σκέψη της Ελλάδας ήταν ο δυτικός πολιτισμός. Και αυτό έγινε και λόγω του θρησκευτικού περιεχομένου στο βάθος των αιώνων σε κάθε λαό. Γιατί καλώς ή κακώς κάποιες θρησκείες, το Ισλάμ ας πούμε, δεν μπορεί να έχει πολλές σχέσεις με την αρχαία ελληνική παιδεία. Είναι δύο πράγματα που συγκρούονται. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε λίγο... Αν και πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένα σημείο... Το φωτισμένο Ισλάμ. Το φωτισμένο Ισλάμ στο Χαλιφάτο της Ισπανίας ήταν αυτό που διέσωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Στην Ισπανία. Ναι, βεβαίως. Το διέσωσε και το παρέδωσε στους δυτικούς. Οι δυτικοί κοινώνησαν το έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από τους λίγους φωτισμένους λογίους που διέφυγαν από το Βυζάντιο και πήγαν στη Δύση, αλλά στο μεγαλύτερο τους μέρος πήραν τα φώτα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από τους Άραβες, τους... Κάποιοι λόγοι. Ναι. Περιηγητές, όπως είχαμε εδώ στην περιοχή μας. Ναι, από το Ισλαμικό Χαλιφάτο της Ισπανίας, το οποίο ήταν το φωτισμένο Ισλάμ. Ουδε μία σχέση με τζιχάτ, ουδε μία σχέση με φανατισμό, άλλο σε πράγμα. Σε αντίθεση, Νίκο μου, με πολλούς δυτικούς και καλά περιηγητές, για να μην θυμηθώ τον περιβόητο Γάλλο, τον Βουνιόν, τον Αβά, ο οποίος στην Πελοπόννησο κατέστρεψε τη Σπάρτη και μάλιστα έστελνε επιστολές και χαιρόταν και έλεγε: «Ξενθεμή ελείωσα τους Έλληνες, τα ιερά τους, σήμερα γκρέμιζα τη Σπάρτη, νίκησα τη Σπάρτη». Με φανατικό, με θρησκευτικό φανατισμό βέβαια αυτός ο Αβάς. Αυτό είναι σε αντίθεση με τους Άραβες, όπως πολύ σωστά είπες. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τα μνημεία που αν δούμε σε περιοχές όπως στη Μικρά Ασία, δεν έχουν καταστραφεί πολλά μνημεία, έχουν μείνει. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνουμε όμως στο συμβολισμό της ημέρας, Νίκο μου, γιατί μην κουράζουμε τον κόσμο. Εκεί να μείνουμε, ήταν η ουσιαστική η κουβέντα. Μπορούμε να μιλάμε τις ώρες με τον Νίκο. Αναλύσαμε εδώ πέρα και αναλύσατε και σας ευχαριστούμε λοιπόν που υπάρχετε στην τηλεόραση μια του Σέντερ. Μια τελευταία κουβέντα να πω πριν περάσουμε στο βίντεο. Για όλη αυτή τη ζωντανή. Αυτές τις μέρες, ανατρέχοντας στην ιστορία, έπεσα στην περίπτωση του Νενέκου. Η οποία δεν καταπληκτική είναι, ιστορία. Δεν είναι τόσο γνωστή. Βέβαια. Ξέρεις, ο Νενέκος ήταν σημαντικός Έλληνας οπλαρχηγός. Ήρωας. Ήρωας που μαχόταν υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Πρωτοπαλίκαρο. Γενναίος άντρας. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και ξεκίνησε μια εκστρατεία κατατρομοκράτησης του ελληνικού πληθυσμού με σφαγές, με φωτιά και τσεκούρι, κάποιοι από τους οπλαρχηγούς αποφάσισαν να πάνε μαζί του, να πάνε με τον Ιμπραήμ. Ο Νενέκος ήταν ένας από αυτούς και μάλιστα στην πορεία υπήρξε τόσο φανατικός που ενώ είχε την ευκαιρία να πετσοκόψει τον Ιμπραήμ όταν κάποια στιγμή τον πέτυχε κάπου μεμονωμένα, δεν το έπραξε, τίμησε τη συμμαχία μαζί του. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, επειδή τα πράγματα δεν γίνανε τόσο απλά, ο γέρος του Μεριά, ο Θόδωρος Καλοκοτρώνης, απάντησε στην τρομοκρατία με τρομοκρατία. Απάντησε με σφαγές. Οι προσκυνημένοι κρεμιόντουσαν, σκοτώνονταν, εκτελούνταν αβέρτα. Και ο Νενέκος με τους δικούς του βρήκαν παραδειγματικό τέλος. Τα πράγματα, ξέρεις, στους πολέμους δεν εξελίσσονται... Βέβαια, τώρα εγώ θα υπερασπιστώ τον Κολοκοτρώνη. Απλά και όμορφα. Ναι, φυσικά. Θα υπερασπιστώ τον Κολοκοτρώνη γιατί όχι, το 1806... Όχι, φυσικά, υπερασπιζόμενοι τον Κολοκοτρώνη το λέμε αυτά, αλλά θέλω να πω την τρομοκρατία. Υπήρξε όμως. Ναι, έχεις δίκιο. Ιστορικά έγινε όπως τα λες. Την πολεμάς με τρομοκρατία. Πώς αλλιώς. Με savoir vivre. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σάκη μου. Βέβαια, μην το λέμε πολύ πολύ, αυτό θα χαρακτηριστούμε τώρα. Αν λέμε τρομοκρατία, δεν πολεμάς με τρομοκρατία, θα μας χαρακτηρίσουν ως παιδιά των Αμερικανών. Θέλω να πω αντικειμενικά. Συμφωνώ απόλυτα. Το 1806 λοιπόν, όταν αφορίστηκαν οι επαναστάτες από την τότε κρατούσα εκκλησία, κατέφυγαν σαν κυνηγημένα ζώα στα βουνά. Πολλοί από αυτούς πήγαν στα Επτάνησα.
Ένας από αυτούς ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ένας από αυτούς ήταν ο Κολοκοτρώνης. 75 πρωτοπαλίκαρα και συνεργάτες του Κολοκοτρώνη κρεμάστηκαν παραδειγματικά σε δέντρα και σε πλατείες για να καταπνίξουν την επανάσταση. Άρα, εγώ θέλω να μείνουμε στο κομμάτι ότι όταν ξεκινάει ο λαός, γιατί εγώ θέλω να το βλέπω σαν λαός, γιατί αν διαβάσουμε τα απομνημονεύματα του Ακριγιάννη, μέσα επαναστάτες δεν ήταν μόνο ελληνικής καταγωγής. Δεν ήταν μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ήταν και άλλα θρησκεύματα, ήταν και από όλες τις φυλές του κόσμου. Ήταν κάτοικοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό. Όταν ο λαός λοιπόν ξεσηκώθηκε και κάποιοι πήγαν να χάσουν τα οφίτσια, πήγαν να χάσουν αυτά που είχαν, στην αρχή προσπάθησαν να λένε: κοιτάξτε, μην μας χαλάτε τώρα εδώ πέρα, εδώ καλά είμαστε. Πού θα φύγουμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία? Εδώ είναι το σπίτι μας. Δεν θέλω να κάνω κανένα συνειρμό με σήμερα, απλά το λέω. Λοιπόν, στη συνέχεια πήγαν στην Κρητοδημοκρατία. Μετά πλήρωσαν συνεργάτες, παράδειγμα ο Νενέκος και πολλοί άλλοι. Τότε όμως πώς απάντησαν οι οπλαρχηγοί, Νίκο μου? Οι οπλαρχηγοί ήταν άνθρωποι, πολλοί από αυτούς που ήταν αψείς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν, να μην πω τι βγάλαμε και ξεκινήσαμε τον πόλεμο, δεν αρμόζει τη μέρα. Αλλά και ο Παπαφλέσσας που ήταν ένας ιερέας. Ένας κληρικός. Σήκωσε τα ράσα και βγήκε στη μάχη. Ο Καραϊσκάκης παράτησε την τεράστια ευημερία που θα μπορούσε να έχει. Θα μπορούσε να ζει πλουσιοπάροχα, να έχει τα πάντα, να ζει σαν άρχοντας ο Καραϊσκάκης. Τα παράτησε όλα και βγήκε στο βουνό. Εκείνο το θηρίο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν επίλεκτος στρατιωτικός του Αλή Πασά στα Ιωάννινα. Θα μπορούσε να ήταν. Θα μπορούσε να απολαμβάνει όλες τις τιμές, να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και όμως το έκανε. Λοιπόν, και έτσι ο λαός γέννησε ήρωες και βγήκαν μπροστά. Παρεμπιπτόντως, αυτός ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αν αληθεύουν όλα όσα έχουν γραφτεί για αυτόν, πρέπει να ήταν ο τύπος, Σάκη μου, επέτρεψε μου τον τύπος, πρέπει να ήταν δεκαθλητής. Ναι, ναι, ναι. Συρίο. Ναι, δηλαδή αυτό που λένε ότι στο τέλος με δεμένο χέρι προσπαθούσαν, με δύο χέρια προσπαθούσαν να τον πνίξουν, να τον βάλουν κάτω με δεμένα τα χέρια και δεν μπορούσαν. Τέλος πάντων, αλλά ο θάνατός του είναι συμβολικός για το τι επιφυλάσσει η μοίρα στους επαναστάτες από τα παιδιά του κατεστημένου. Σάκη, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. Να εδώ δώσουμε σιγά σιγά λοιπόν την πάσα για το ναι, βίντεο. Ναι, ναι. Στο σημείο αυτό να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι στη ροή του προγράμματος βρίσκεται ο Σάββας Τσίγκας, ενώ στην εικόνα, στη λήψη εικόνας και ήχου, ο Βαγγέλης Καραγιώρας, ο Νίκος Χατζηγιοβανάκης, ο Παναγιώτης Ψαράς και ο Κυριάκος Κουτσούροφ. Ήδη μπορούμε να δώσουμε λίγο εικόνα, παρακαλώ, από την οδό, λέω, την Εθνικής Αντιστάσεως. Ήδη στο βάθος, εκεί στο ύψος του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και οι μαθητές, έχουν κατεβεί προκειμένου να συντονιστούν, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καβάλας θα σημάνει την έναρξη της φετινής παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στην εξέδρα των επισήμων θα έρθουν σε λίγη ώρα οι επίσημοι αιρετοί της τοπικής αλλά και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενώ να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο, όπως μας είπε ο Νίκος Πιτσέρης και ο Σάκης Κολυβάς λίγο νωρίτερα, και αμέσως μετά θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι ζωντανά εδώ από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ, τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης Μακεδονίας Θράκης, για να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση την παρέλαση της Καβάλας για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, Νίκο, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν. Και να πούμε ότι ο καιρός, φυσικά, είπαμε, είναι ορταστικός, είναι εξαιρετικός. Ήδη πυκνώνει ο κόσμος κάτω. Και είναι σύμμαχος για τους ιδιοκτήτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες των υγειονομικών ενδιαφέροντος. Ναι. Που από εχθές το βράδυ ετοιμάζονται. Ναι, ετοιμάζονται και ο καιρός έχει κάνει τα χατήρια ολονών. Και αυτών που θέλουν να βγουν και αυτών που θέλουν να εργαστούν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν τη σκυτάλη στο συγκεκριμένο βίντεο και να επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών.